Κύριε Τρισουνίδη, στον ΠΑΟΚ ξεκινήσατε από μικρή ηλικία. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σας καθιέρωσε στην Α ομάδα? Ναι, προγραμματικά ξεκίνησα από πολύ μικρός, από 10 χρονών είμαι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, από το παιδικό, πέρασα όλα τα τμήματα. Ευτύχησα γιατί όλη η οικογένειά μου ήμασταν ΠΑΟΚ και ευτύχησα να βρεθώ σε αυτήν την ομάδα που αγαπήσαμε όλη της οικογένειας και φυσικά να παίξω κιόλας. Τώρα ο προπονητής που με καθιέρωσε και ξεκίνησα έτσι να έλεγα σαν βασικός και να κάνω αυτή την καριέρα και την πορεία που είχα ήταν ο Ρομπ Γιάκοπς. Ο Ολλανδός που με πήρε τότε πιτσιρικά και με έβαλε και έπαιξα και από τότε δεν ξαναβγήκα να παίξω. Θυμάστε το πρώτο σας παιχνίδι? Το πρώτο παιχνίδι το θυμάμαι, δεν ήταν με τον προπονητή τον Ρομπ Γιάκοπς. Το πρώτο παιχνίδι ήταν με προπονητή τον Νίκο τον Αλέφαντο. Ήμουνα σε ηλικία 17,5-18 χρονών και ήταν με τον Πανιόνιο μέσα εδώ στην Τούμπα. Τι σας έχει μείνει στη μνήμη από εκείνη την ημέρα? Εντάξει, ανεπανάληπτη στιγμή. Νομίζω ότι για μένα ήταν ένα όνειρο, γιατί για μένα ήταν πολύ όμορφο το συνέστημα, γιατί εκεί που ερχόμουν στην Τούμπα και χειροκροτούσα και ήμουνα στις κερκίδες, ξαφνικά βρέθηκα να είμαι στο γήπεδο και να με χειροκροτάνε. Ήταν το συνέστημα πάρα πολύ όμορφο. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι είμαι πολύ τυχερός και πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και έπαιξα σε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα που την αγάπησα από μικρό παιδί. Ποιο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σας έχει μείνει στη μνήμη? Όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό είναι ξεχωριστά. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι πάντα με τον Ολυμπιακό κεντρίζει το ενδιαφέρον. Προσωπικά εμένα, ας πούμε, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το 1997, ευτύχησα να πετύχω και ένα τέρμα, κερδίσαμε με 2-1, χάναμε στο 0-1 και αλλάξαμε το παιχνίδι, είχε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και εκείνο νομίζω έχει μείνει, ας πούμε, και το δείξατε κιόλας και στην εικόνα σήμερα και ήταν πολύ χαρούμενο και το συνέστημα εκείνο. Πώς βλέπετε το σημερινό ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ φέτος δείχνει κάτι διαφορετικό, ένα πρόσωπο διαφορετικό, έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Ήρθε μια καινούργια φιλοσοφία, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το ποδόσφαιρο και μιλάω για τον κύριο Άρνεσεν, ο Τούντορ. Μπορεί να έχει η εμπειρία του, η προπονητική δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι άνθρωποι, χαρακτήρες που γνωρίζουν πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Ήρθαν πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές, δείχνει ένα διαφορετικό, κάτι διαφορετικό ότι θα αλλάξει την ομάδα προς το καλύτερο. Ευελπιστούμε όλοι και εγώ ότι με την πάροδο του χρόνου αυτή η ομάδα να χτιστεί, να δημιουργηθεί ακόμα καλύτερα, να δεθεί ακόμα γιατί θέλει χρόνο και φυσικά να δούμε μια ομάδα αντάξια της ιστορίας και της δυναμικής που έχει ο ΠΑΟΚ. Ξεχωρίζετε κάποιον παίκτη από τη σημερινή ομάδα? Κοίταξε να δεις, σίγουρα το μεγάλο όνομα είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και είμαστε τυχεροί που μπορέσαμε και υλοποιήσει ο κύριος Σαβίδης μια αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή είναι ο Μπερμπάντοφ, δεν το συζητάμε. Είμαστε πολύ τυχεροί που ήρθε ένας τέτοιος σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μια τέτοια προσωπικότητα στην ομάδα μας. Τώρα θα έλεγα από τους καινούργιους, από τους μικρούς, λόγω και της ηλικίας του και λόγω και του, επειδή τον έζησα και στις ακαδημίες εγώ, θα έλεγα τον Δημήτρη τον Μπέλκα. Ίσως εμένα, επειδή ήμουνα και εγώ, παίζει στη θέση που έπαιζα και εγώ, τα χαρακτηριστικά του έτσι μου αρέσουν. Εύχομαι να δουλέψει, να είναι όπως πρέπει να είναι, γιατί πιστεύω ότι έχει πολύ μέλλον μπροστά του.